Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Ρολάν Γκαρός. Πριν από λίγο, λοιπόν, έληξε ο συναρπαστικός τελικός. Η συγκλονιστική μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά κέρδιζε 2-0 στα δύο πρώτα σετ. Τελικά έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-2. Μαζί μας ο Νίκος Σταματέλος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τελικός ραψοδία. Απίστευτο. Ναι. Ήταν καταπληκτικός ο Τσιτσιπάς. Ο Τζόκοβιτς είναι νούμερο ένα, το θυμίσουμε. Είναι νούμερο ένα και νομίζω ότι μετά το πρώτα δύο σετ όπου ο Τσιτσιπάς μας έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένα βήμα από το να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam στην καριέρα του, ο Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε ότι είναι ο κορυφαίος στο τένις αυτή τη στιγμή. Ανέβασε την απόδοσή του, πήρε τρία σετ σερί, νίκησε 3-2 τον Στέφανο Τσιτσιπά. Όσο και αν μας πικραίνει το αποτέλεσμα, νομίζω ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι κέρδισε ο καλύτερος. Νίκο, μείνε μαζί μας. Έχουμε τον Γιάννη Παλαιολόγο, ο οποίος είναι μέσα στο γήπεδο. Γιάννη, καλησπέρα. Έζησε και το προνόμιο, σε ζηλεύουμε, Γιάννη. Έζησε τον αγώνα, έζησε την απίθανη μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά και αυτή. Και είχε ζήσει και την νίκη της Παρασκευής επί του Γερμανού του Σβέρεφ. Και θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν, άκουγα το γήπεδο, είχε γίνει ελληνική κερκίδα κανονική, να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Τσιτσιπά και στο τέλος φώναζαν και όλε, όλε. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σ' ακούμε πολύ καλά, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε λίγο πριν την απονομή. Όλο το στάδιο, δεν ξέρω αν το ακούτε, τραγουδάει το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος έπεσε, αλλά έπεσε ηρωικά, πήρε τα δύο πρώτα σετ, αλλά μετά γύρισε, επέστρεψε τριμήτερος, θα λέγαμε, ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν τσιμεντένιος, δεν παίρνουσε τίποτα και κατάφερε τελικά 3-2. Ο νόμος που θέλει τους παλιούς να μην δίνουν τόπο στη νέα γενιά ακόμα, επιβεβαιώθηκε δυστυχώς για μία ακόμα φορά. Θέλουμε, Γιάννη, να μας μεταφέρεις χρώμα κερκίδας, ελληνικής κερκίδας και σε αυτό το προνόμιο, από το γήπεδο που έγινε ο τελικός του Ρολάν Γκαρός. Θα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού, υπήρχαν πάρα πολλές ελληνικές σημαίες, ναι, παντού γύρω στο Φιλίπ Σατριέ. Σε πολλά σημεία του αγώνα ακούστηκε το όνομα του Τσιτσιπά. Ήθελε ο κόσμος να δει ένα καινούριο νικητή, αλλά απ' την άλλη υποκληθήκαμε όλοι στο μεγαλείο του Σέρβου, ο οποίος αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει. Είδατε κάποια στιγμιότυπα, ακούσατε, επειδή πολλές φορές ο Τσιτσιπάς μιλάει με τον πατέρα του, τον κοιτάει στα μάτια, τον συμβουλεύει, έχουν κάποιους διαλόγους. Έγινε κάτι που σας έκανε εντύπωση σε αυτό το τετράωρο που πάλευε ο Τσιτσιπάς απέναντι στο θηρίο? Δεν σ' ακούω καλά, δεν σ' ακούω καλά. Αν είδατε μέσα στο γήπεδο, λέω, Γιάννη, κάποιο στιγμιότυπο, ναι, που ξεχώρισε, που δεν το μετέφεραν οι κάμερες, από τον Τσιτσιπά, τους διαλόγους με τον πατέρα του, πώς το ζήσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς? Ήτανε πάρα πολύ, το έζησε πάρα πολύ έντονα και ο Απόστολος, ο πατέρας και προπονητής, ναι, του. Ήτανε συνέχεια, πώς το λένε, όρθιος, φώναζε, το οποίο δεν βοηθάει πάντα και τον Στέφανο, πρέπει να πούμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι ότι έπεσε το δικό του επίπεδο, είναι απλά ότι ανέβηκε το επίπεδο του Τζόκοβιτς σε ένα σημείο που ήτανε αδύνατο να τον παρακολουθήσει. Έτσι, ένας τεράστιος αθλητής, ο Τζόκοβιτς, νούμερο ένα στον κόσμο. Θυμίζουμε ότι στον ημιτελικό με τον τεράστιο Ναδάλ, που δεν ξέρω πόσα Ρολάν Γκαρός έχει κερδίσει, Νίκο, 10, 12, 13. 13. Ναι. 13. Γύρισε το 1-0, το έκανε 3-1 με περίπατο, τον διέλυσε τον Ναδάλ. Απίστευτη εμφάνιση. Απίστευτη εμφάνιση. Είπε ότι είναι ένα από τα καλύτερα μάτς της ζωής του, ένα από τα τρία καλύτερα. Θέλω να ξαναδούμε αυτό το πλάνο, γιατί υπήρχαν μερικοί πόντοι, μερικές μάχες. Πραγματικά ο Τσιτσιπάς ήταν συγκλονιστικός. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα πλάνο από το πρώτο σετ, όταν φτάνει η μάχη στο φιλέ και κάνει τέτοια κίνηση ο Τσιτσιπάς που αποθεώνεται από το γήπεδο και υποχρεώνει, νομίζω αυτό είναι, ναι, και ο Τζόκοβιτς πέφτει και μένει εκεί, αυτό είναι το πλάνο. Έπεσε, έμεινε, αποθέωνε το γήπεδο τον Τσιτσιπά για την καταπληκτική του ενέργεια και ζήσατε εσείς από κοντά, εμείς τηλεοπτικά, πολλές τέτοιες στιγμές που έδειξε ο Τσιτσιπάς στα 22 του πόσο μεγάλος αθλητής είναι, Γιάννη Παλαιολόγη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης, γιατί είναι και οι δηλώσεις στο γήπεδο, έχει κόσμο ακόμα, φωνάζουν συνθήματα. Μας ακούει ο Γιάννης? Έχει χαθεί η σύνδεση, θα επιχειρήσουμε. Τώρα μας ακούς, Γιάννη? Δεν ακούει. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να ξανασυνδεθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παλαιολόγο προς το παρόν. Αν έχουμε την ευκαιρία, θα ξανασυνδεθούμε, γιατί τρέχει και ο χρόνος του δελτίου. Νίκο, επομένως, το πρόσημο είναι θετικό. Ήταν ένας Τσιτσιπάς που στα 22 του έφτασε στην κορυφή, σε τελικό Grand Slam, και νομίζω έβαλε μια ακόμα υποθήκη για ένα πολύ, πολύ λαμπρό μέλλον. Έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός και νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει.
Και να πω επίσης ότι ήταν και η Μαρία Σάκαρη. Μην την ξεχάσουμε, διότι είχαμε παρουσία του, διπλή παρουσία της Ελλάδας. Η Τσέχα, Σάκαρη, η οποία κέρδισε στο μονό, κέρδισε και στο διπλό. Η Τσέχα, η Τσέκοβα, που απέτυχε τη Σάκαρη στον τελικό. Πάμε στον Πάνο Γαρουφαλιά, που είναι στη γενέτειρα του Στέφανου Τσιπά. Καλησπέρα, Πάνο. Εκεί ο παρακολούθησε ο θείος του τη μεγάλη μάχη και οι κάτοικοι του χωριού είναι προάστιο, το προάστιο Καρδίτσας. Ακριβώς, καλησπέρα σας από το προάστιο Καρδίτσας. Όλο το χωριό, στην καφετέρια, σε μια από τις καφετέριες του χωριού, συγκεντρώθηκαν εδώ και είδανε τον Στέφανο Τσιτσιπά πραγματικά σε έναν εξαιρετικό αγώνα. Πρέπει να σας πω ότι πανηγύρισαν κάθε πόντο, κάθε σετ που πήρε. Βέβαια, στο τέλος έφυγαν με μια μικρή απογοήτευση. Μια μικρή απογοήτευση όμως, όπου λένε ότι θα είναι ένα καλό μάθημα για τον Στέφανο την επόμενη μέρα, καθώς οι τίτλοι τον περιμένουν. Είναι πλέον νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε από το νούμερο 1, αλλά είναι πολύ κοντά στο να πανηγυρίσουν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια τίτλους με τον Στέφανο, το δικό του Στέφανο, το Στέφανο που αγαπάνε και τον θεωρούν πρώτο στην καρδιά τους. Είναι Μάλιστα. πολύ σημαντικό. Και τον περιμένουν φυσικά το καλοκαίρι. Πάνω. Έρχεται συχνά στο χωριό για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Πάνω Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τις μεγάλες στιγμές, Νίκο, κυρίες και κύριοι, του μεγάλου αγώνα του Στέφανου Τσιπά, του μεγάλου τελικού, στο ρεπορτάζ που πρόλαβε και ετοίμασε σε χρόνο 0 ο Βασίλης Χατζηδάκης. Είναι Γκρέκ Στέφανος Τσιτσιπά! Το γαλανολευκό αστέρι κίνησε με τρεις διαδοχικούς άσους στο μεγάλο τελικό. Ο Στέφανος απαντούσε σε όλα τα ερωτήματα που του έθετε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ρίχνοντας τη χωμάτινη επιφάνεια του Ρολάν Γκαρός στο νούμερο 1 του κόσμου. Εντυπωσιακές οι άμυνες του Νόλε, φοβερές και τρομερές οι επιθέσεις του Τσιτσιπά. Ο 22χρονος όχι μόνο δεν λύγησε στο break του Τζόκοβιτς στο 11ο game, αλλά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να κατακτήσει το πρώτο σετ με 7-6. Απογοητευμένη η σύζυγος του Σέρβου, εκστασιασμένη η Έλληνα στο Φιλίπ Σατριέ. Και αν στην πρώτη μάχη του πολέμου ο Στέφανος χρειάστηκε 72 λεπτά για να λυγίσει τον αντίπαλό του, στη δεύτερη υπέταξε τον 34χρονο σε μόλις 31 με το εμφαντικό 6-2. Ο κάτοχος 18 Grand Slam δεν παραδόθηκε αμαχητή και μείωσε με 6-3 προστέψη της Γέλενα Τζόκοβιτς. Σαν να μην έφτανε το 2-1, ο Τσιτσιπάς αισθάνθηκε ενοχλήσει στη μέση, ζητώντας τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή. Με την ψυχολογία στο ζενίθ, ο Σέρβος κατέκτησε και το 4ο σετ με 6-2, προκαλώντας την έκρηξη του Ελληνόπουλου. Η αγωνία αποτυπωμένη στο πρόσωπο του Απόστολου Τσιτσιπά. Μετά από μια τιτάνια μάχη που κράτησε περισσότερες από 4 ώρες, ο Τζόκοβιτς επικράτησε στο 5ο σετ με 6-4. Αυτό ήταν το 19ο Grand Slam του Σέρβου.